Ήρθατε στην 8η παρουσίαση αγροτικών προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, Άρτος Ίδος Έλεων, εδώ στο πανέμορφο και καλωσυντηρημένο Δημοτικό Πάρκο Σωτηροδρόμου. Είναι μια αυγουστιάτικη καλοκαιρινή γιορτή που είναι αφιερωμένη στα έθιμα, στο λαογραφικό μας πολιτισμό και στα αγροτικά τοπικά μας προϊόντα που αποτελούν πυλώνα της ουσιακής διατροφής. Η έκθεση αυτή έχει αγκαλιαστεί από όλους τους επισκέπτες αλλά και τους κάτοικους εδώ, της περιοχής αλλά και τους εκθέτες. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει αποκτήσει χαρακτήρα παμπελοπονησιακό. Μένει από εμάς, έχει μάλλον οριμάσει ως ιδέα και εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε Δήμος, Περιφέρεια, Παραγωγική Φορείς, ώστε να διαμορφώσουμε τα ανάλογα βήματα, ώστε αυτή η έκθεση να αποκτήσει χαρακτήρα πανελλήνιου. Αγαπητοί συμπατριώτες, είναι η τελευταία φορά όπου γίνεται επί των ημερών με αυτή η έκθεση. Μετρά ήδη 8 περιόδους μέχρι τώρα. Ευχόμαστε όλοι να μακροημερεύσει. Μία έκθεση προβολής των προϊόντων μας, του πολιτισμού και των παραδόσεών μας. Να έχει καλή πορεία αυτή η έκθεση. Ήδη είπαμε μετράει 8 χρόνια. Και να θυμόσαστε πάντοτε ότι ο πατέρας της είναι ο Νίκος ο Κιστήρας. Έλα εδώ Νίκο, θα σου δώσω και ένα χειροκρότημα. Είναι ο εμπνευστής αυτής εδώ της έκθεσης. Το τονίζω κάθε χρόνο. Ένας καλός υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος προσέφερε υπηρεσίες πολύτιμες και πέρα από το ωράριό του και συντονίζει πολλά παραδοσιακά σωματεία. Η παράδοση είναι οι ρίζες μας, είναι ο ελληνισμός, είναι οι προηγούμενες γενιές. Σε επενώ Νίκο για όλα αυτά τα οποία κάνεις και για τη βοήθεια που προσφέρεις και στο Δήμο και στο λαό. Θα κόψω εγώ και μία πλευρά, ο Θανάσης θα κόψει την άλλη. Την κόβω. 1, 2, 3. Πάτε και ένα παλαμάκι, ναι, κοιτάτε. Εδώ, Πάνω στην Παναγιώτα. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε.